Παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού, η σημερινή, η οποία βρίσκει τη χώρα σε μια δραματική κατάσταση, κάνοντας πιο επιτακτική την ανάγκη της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ο οποίος δοκιμάζεται σκληρά. Ο εθελοντισμός, έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα δεν έχει ακόμη τη θέση που έχει σε άλλα πιο προηγμένα κράτη. Ο εθελοντισμός μπορεί να καλύψει κενά σε όλους τους τομείς. Κενά που αφήνει η πολιτεία γιατί δεν μπορεί να τα καλύψει όλα. Κενά στο περιβάλλον, στον άνθρωπο, στα ζώα. Παντού υπάρχουν κενά. Ο εθελοντισμός μπορεί να βοηθήσει. Και μπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει τη ζωή του συνόλου των πολιτών. Αν είχαμε στην Ελλάδα ενεργοποιήσει σωστά τον εθελοντισμό, πιστεύω ότι σήμερα θα είχαμε μια άλλη Ελλάδα. Κυρία Τρυφωνίδη, με δεδομένο ότι οι εποχές που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες για όλους μας, είναι πιστεύετε μεγαλύτερη ανάγκη η ενεργοποίηση του εθελοντισμού από όλους μας? Είναι σαφώς μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί και εμάς το έργο μας γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη. Έχουμε οικογένειες που οικονομικά είναι εντελώς σε απόγνωση, γιατί αν πρέπει μια οικογένεια να πηγαίνει, έρχεται στην Αθήνα από την περιφέρεια, να αφήσει το σπίτι, να αφήσει τη δουλειά, να κλείσει το μαγαζί τους, έχουν όλοι μεγάλα και οικονομικά προβλήματα. Και αυτή την εποχή τα οικονομικά προβλήματα είναι σε έξαρση. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, ξεκινά από την ψυχή και την καρδιά και πλημμυρίζει τον κόσμο όλο χωρίς όρια, φραγμούς και κανόνες, υμνεί την αγάπη και οδηγεί στην προσωπική καταξίωση και τον αυτοσεβασμό. Και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία προβάλλει ακόμη πιο επιτακτικά να εμπνεύσουμε και να δρομολογήσουμε συνολική εθελοντική δράση προκειμένου να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο αύριο.